Γεια σας από το κανάλι Μικρές Διαδρομές Κέρκυρας. Πηγαίνουμε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε κάποια βιντεάκια από την πόλη της Κέρκυρας. Είμαστε στη... εντάξει. Οι ορθές είναι. Έχει να δείξει. Είμαστε στο αεροδρόμιο, είμαστε στην περιοχή του αεροδρόμιου. Αλλά το βιντεάκι θα το ξεκινήσουμε από την περιοχή που ήταν η αρχαία πόλη της Κέρκυρας. Χερσόνησο του Κανονίου είναι περίπου 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας. Δίπλα από το διάσημο Νικονίσι. Εκεί είναι η είσοδος του λιμανιού της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας. Ό,τι πληροφορίες θα βάλω σε κάποια από αυτά τα βίντεο είναι πληροφορίες που έχω διαβάσει στο ίντερνετ. Δεν είμαι ούτε ξεναγός, ούτε ιστορικός, ούτε τίποτα. Ό,τι γνωρίζω, βασικές πληροφορίες δηλαδή. Όποιος γνωρίζει μπορεί να γράψει στα σχόλια ό,τι επιθυμεί και ό,τι θέλει. Τώρα είμαστε στην περιοχή της Γαρίτσας, μπαίνουμε. Προάστιο της πόλης. Ελένη Αυλονίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Συνεχώς γράφεις. Ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα γράψεις και σχόλια για αυτή την ενότητα εδώ της πόλης, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Οπότε βοηθάει πολύ η γνώμη. Να πούμε και χρόνια πολλά, πλησιάζουν Χριστούγεννα, έτσι. Χρόνια πολλά, με υγεία. Τώρα αυτό δεν έπρεπε να είναι ευχή, έπρεπε να βγαίνει. Η αγάπη προσφέρει υγεία όμως. Ναι, εντάξει, τώρα άφησε. Φιλοσοφία. Άστε, αρχίσαμε τις φιλοσοφίες τώρα πρωί. Όμως. Λοιπόν, περνάμε. Αυτός ο ναός, αυτή η βασιλική εδώ πέρα, χτίστηκε πάνω σε ένα αρχείο. Να πούμε ότι ήταν πριν ναός, δεν γνωρίζω καλά. Θα το τσεκάρω και θα σας πω. Πόσο είναι το εισιτήριο? Μίλα. Πες τα όλα. Πόσο είναι το εισιτήριο? Ελεύθερα. Μπαίνουμε μόνο από. Δεν έχω μπει ποτέ εδώ. Και Παλαιόπολη, τμήμα της Παλαιόπολης, όχι Παλαιόπολη. Μόνο ρεπός. Μόνο ρεπός. Γύρω στα 300 στρέμματα είναι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, γνωστό μέρος. Καλοκαιρινό σπίτι είχε εδώ Τέος, ο Τέος. Πολλοί κόσμος έρχεται εδώ πέρα γιατί κάνει περπάτημα, κάνει... Πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι πληρώνεις εισιτήριο ή... Το καλοκαίρι πληρώνεις εισιτήριο, ναι. Μου πήρε καμιά 53 χρόνια για να μπω εδώ μέσα, αλλά μπήκα. Σ' αφήσει το ωραίο κομμάτι της Κέρκυρας.
ξέρεις, άμα δεν είμαι, εγώ είμαι λίγο πιο περιθωριακός τύπος. Δεν μπαίνω εκεί που πάνε, εκεί που είναι πολύ γνωστά εννοώ. Έλα. Έχεις μπει ποτέ εδώ μέσα? Ποτέ. Νομίζω μου είχες πει ότι είχα τέλθει. Τεράστια δέντρα. Τώρα ανήκει στο Δήμο Κερκυραίων όλο το κομμάτι αυτό. Στο... ήταν η διοκτησία του βασιλιά, του τέος βασιλιά των Ελλήνων, λέει. Θα πάμε να δούμε κάπου εδώ, έχει και το αναχτοράκι του, το καλυβάκι του. Καλυβάκι. Ναι, το καλυβάκι του. Γνωρίζω ότι μέσα σε αυτό το κτήμα έχει δύο αρχαίους ναούς. Ο ένας είναι αφιερωμένος στην Ήρα, τη Θεά Ήρα, και άλλος νομίζω στον Απόλλωνα. Αυτά. Νομίζω αυτός της Ήρας θεωρείται ο πιο όμορφα διακοσμημένος σε όλη την Ελλάδα. Από θέμα ναών, από θέμα διακόσμησης. Ό,τι έχει μείνει, τέλος πάντων. Βλέπω που εδώ κάνει κρύο. Τι εννοείς? Κάνει πιο πολύ κρύο από εδώ. Έχει μπλάστηση. Έχει μπλάστηση. Από δεν έχω έρθει εγώ, πώς θα φέρω άλλους? Δεν είμαστε πεταλάδι. Ναι. Από εδώ βλέπεις τη θάλασσα. Να βλέπεις και τη θάλασσα. Να μην είχε θέα την θάλασσα. Μον ρεπό. Έχει και αυτοκίνητα εδώ μέσα. Ό,τι βλέπετε. Ναι. Και αυτό είναι το ανάκτορο, το καλυβάκι που λέγαμε. Ναι. Εδώ μάλλον είναι έξω. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το ανάκτορο αυτό στο διαδίκτυο. Είναι περιττό τώρα να κάτσω να σας γράψω ό,τι γνωρίζουν εύκολα οι περισσότεροι μέσω διαδικτύου όλα αυτά. Δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό πέρα από το ότι είπαμε το έκτισε ο Άνταμς και ήταν, προοριζόταν για δώρο στη γυναίκα του που ήταν Κερκυραία. Έμειναν 2-3 χρόνια εδώ, έφυγαν και κατά περιόδους το έμεναν διαφοροί άλλοι άνθρωποι.
ένας από τους πρώτους που ανακαινίστηκε και έδωσε λίγο το τελικό σχήμα του ήταν και ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος. Παρόλο που ήταν εγκατελειμμένο χρόνια αυτό, είχε γίνει μια έτσι, συντήρηση. Ναι. Και αλλά όλα αυτά θέλουν δουλειά. Να πάρουμε ένα πλάνο λίγο από πιο. Κοιτάξτε το φανάρι μόνο κοστίζει πανέμορφο. Αυτό το, να το πούμε τώρα απαλά, το κτίσμα τέλος πάντων, ξεκίνησε να το χτίζει και τελείωσε νομίζω με κάποιος χρόνης αρχιτέκτονας, ο οποίος ήταν Κερκυραίος. Το χρήμα, την αρχή την έκανε ένας Εγγλέζος, ο Άνταμς λέγονταν. Και μετά το πήρανε και το βασιλιάς και οι λοιποί. Αυτές τις πληροφορίες, 2-3 πληροφορίες που γνώρισα, τις κοίταξα λίγο τελευταία στιγμή και σας τις λέω, δεν το παίζω ούτε ιστορικός, ούτε αρχαιολόγος, ούτε ξεναγός, οπότε συγχωρέστε με και λάθος να κάνω σε κάτι, διορθώστε με. Πιο πολύ θέλω την αίσθηση που σου δίνει ο χώρος και η εικόνα. Νομίζω που οι πληροφορίες σήμερα είναι παντού ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε λίγο τα δέντρα τα. Ωραίο, ε. Όταν περνάμε. Να παίξω, όχι θέλω. Ναι, από μόνο του ναι, θα μπορούσε να είναι. Οι μυρωδιές από τα Κυπαρίσια είναι απίστευτες. Και τον ευκάλυπτο, έχει ευκάλυπτος πολλούς. Τους ευκάλυπτους τους φυτεύανε και για τα κουνούπια. Μην τον τσιμπάνε το βασιλιά τα κουνούπια και έχουμε θέμα. Ε.
Λοιπόν, μία άσχετη τώρα ιστορία, όπως περπατάμε, που είδα σε ένα ντοκιμοντέρ. Θα πρέπει να πάμε πίσω την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο καταφύγιο του Χίτλερ, στη φωλιά του Λύκου τη λεγόμενη, ήταν χτισμένο, αυτό ήταν χτισμένο μέσα σε μια περιοχή που ήταν έλλη, βάλτη γύρω γύρω για λόγους ασφαλείας και αμήνης. Έλα όμως, που τον τρώγανε τα κουνούπια τον κύριε Χίτλερ και πήγαν εκεί πέρα οι στρατιώτες τους, ας πούμε, τους είπαν τι να κάνουμε και αποφασίσανε να ψεκάσουν την περιοχή όλη γύρω γύρω με βενζίνη. Τα στάσιμα νερά και τα λοιπά. Τα παιδιά παίζει. Ωραία, τι πιτζά! Μέσα από εκεί πάνω. Βάζει το καφέ έτσι μια βαλέτα και τα βάζει. Όχι. Γεια σα, παιδιά. Και λοιπόν, πού είμαστε. Ψεκάσανε λοιπόν, ναι, ψεκάσανε όλη την περιοχή με βενζίνη και λόγω αυτού ψοφίσανε και τα πατράχια που τρώγανε τα κουνούπια. Οπότε αντί να μειωθούν τα κουνούπια, γίνανε δισεκατομμύρια. Και μετά τους ξανάβαλε και ξαναφέρανε βατράχια στην περιοχή. Είχε τέτοια τρέλα αυτός. Για να ξαναγεμίσεις μια έκταση τεράστια. Πρώτα τα σκοτώνεις και μετά τα ξαναβάζεις, ας πούμε, μέσα. Ωραία. Αλλά γι' αυτό ήταν ψυχοπαθής. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ναό της Ήρας, νομίζω. Είδα μια ταμπελίτσα που γράφει εκεί πέρα. Βλέπω εδώ που κόβουν, δηλαδή, μου κόβουν δέντρα. Ή πρέπει να καθαρίσει λίγο. Κάποια δέντρα πρέπει να τα κόβουν. Ξέρουν αυτοί πια. Μάλλον από εδώ, με εδώ. Να δούμε, εδώ πρέπει να είναι το ιερέον το λεγόμενο, δηλαδή ο ναός που ήταν αφιερωμένος στη θεά Ήρα. Έχει εδώ. Έχουν φαγωθεί και τα αυλάκια που κάνανε πάνω στις κολόνες από τις βροχές. Βλέπετε ο καιρός Κέρκυρας τι κάνει. Πράσινα όλα. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν 1912. Οι 1962 συνέχισαν, έτσι. Μάλιστα. Πολλά τα έχουν πάρει, τα έχουν φυλάξει. Τέτοια υπέροχη μέρα σήμερα. Ναι.
ακόμα. Έχει, είναι μεγάλο. Θα κάνεις λίγο τη γλυκά φέτος. Κοίταξε, για την έκθασή του δεν είναι ζούγκλα, τον ψιλοπεριποιούν. Εντάξει, είναι και ένα τουριστικό μέρος, έτσι, εδώ έρχεται πολύ κόσμο στο καλοκαίρι. Πολύ επισκέψιμο, ναι. Γιατί αξίζει να περπατάς να δεις αυτό το πράγμα. Εδώ φτάνουμε στο Καρδάκι. Θα γυρίσουμε λίγο. Ναι. Κοιτάξτε λίγο, ναι, αυτά τα τεράστια δέντρα εδώ. Hop, hop. Έχει τα ίδια δέντρα ακριβώς, έχει και μέσα στο παλάτι, αλλά εδώ έχουν βρει τεράστιο, έτσι, μιλάμε για 30 μέτρα δέντρα. Τι έχει βάλει. Τα περιποιούν εδώ, προσωπικό εδώ και συμβουλή τόσο. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι η άκρη. Δεν ξέρω, να πάμε λίγο προς τα δεξιά εδώ πάνω. Δεν είναι όλα μέχρι πέρα. Ανεβαίνουμε λίγο σε αυτό το χαμηλό λόφο εδώ. Για να δούμε εδώ. Τι είναι αυτό. Η στάβλη των Ιταλών, παρακαλώ, λέει. Ναι, με τον πόλεμο ήταν, έμενε κάτω στο, εκεί στο ανάκτορο του Μόρεπο, τέλος πάντων, έμενε ο Ιταλός διοικητής του νησιού. Δεν άπιστε, δεν παίρνουν. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό κύκλο, ε, και πάμε λίγο προς την έξοδο τώρα, έτσι. Ωραία, ξύλα. Ωραίο τέτοιο πάνω. Με νυράκι. Και μια ηλεκτρική σκούπα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι έργο τέχνης, δεν είναι τυχαίο εκεί. Ναι, τίποτα. Και καλό είναι, αλλά πόσο που μου αρέσει πάνω, πάνω. Ναι, πολύ, πολύ. Δεν έχουν κάποιες πληροφορίες για αυτό το κτίριο εδώ πέρα, δεν ξέρω. Ο κόσμος εδώ πάει και έρχεται, κάνει και λίγο τζόκινγκ. Πολλοί έρχονται κάνω τζακίνγκ εδώ. Δεν ξέρω. Η ηρεμία και το βολικό του. Τώρα τι εντύπωση σου άφησε εδώ. Το
το μόνο ντεπό, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήσουν από ένα άλλο μέρος και έρχονταν εδώ πρώτη φορά, ναι, σου άφησε θετική εντύπωση. Θετική. Φυσικά. Και εμένα, έτσι. Θετική. Πολύ όμορφο είναι το μέρος. Είναι καθαρό, ναι, περιποιημένο, πρασινάδο. Όλα όμορφα. Θέα, ησυχία. Είναι όλα μαζί. Ναι. Άρα από παντός το περπάτημα, ρε παιδί μου. Σαν να μου χάριζε χρόνια, ξέρεις. Είναι υπέροχο. Ναι, και καθαρίζεις εδώ. Γι' αυτό έρχονται και τρέχουν, ναι, εδώ μέσα και κάνουν. Και εγώ, αν... πες μου. Τι. Σαν νησί, ρε παιδί μου. Είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι. Πώς αγγιώσουν να το εκμεταλλευτεί. Το εκμεταλλεύεται. Δημιουργώντας πράγματα, προσφέροντας... Α, να κάνει δραστηριότητες, ας πούμε, εδώ μέσα. Πολλά, πολλά μπορούσα. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι λίγο περίεργα, γιατί... Αφού μπορούν και έχουν κάποια έσοδα μόνο από την επίσκεψη. Τώρα, Σπύρο, ναι, κάτω, ξεκινάει ένα χάος, ας πούμε. Όταν βγεις από εδώ. Μετά θα έχει χάος και εδώ μέσα. Σε λέει, άστο, μην το φορτώσουμε άλλο το μέρος. Πιθανόν έτσι σκέφτονται. Όχι, όλα αυτά τα δημιουργικά θα προσφέρανε και πώς να το πω. Αναβάθμιση στον χώρο, δηλαδή, να είναι πιο καθ... Οικονομικά, ρε παιδί μου. Ναι, μόνο, εντάξει, αφού έχουν εισιτήριο μόνο, μάλλον. Που μπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο το νησί στο κομμάτι αυτό, λέω. Σαν νησί, μιλάω. Εντάξει, εντάξει. Οι αυτοί να ψάχνουν, να δημιουργούν. Θα έχουν τους λόγους τους, πάντως δεν νομίζω να είναι τίποτα τυχαίο. Ειδικά εδώ είναι λίγο ευαίσθητο το μέρος εδώ. Ναι. Να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό πήγα να σου πω. Επειδή είναι ιστορικό. Ακριβώς επειδή είναι ιστορικό, πρέπει να κρατηθεί, νομίζω. Όπως είναι. Είναι ευαίσθητο το μέρος για να γίνουν πολλά. Εντάξει, είναι επισκέψιμο, είναι καθαρό, δεν είναι άσχημο. Για την έκταση του. Δεν νομίζω, ρε παιδί, όμορφα, κάθε γωνία, όμορφο, όλο αυτό. Από... το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Να πούμε με δύο λόγια, τελειώνοντας και το βίντεο, ότι ήταν οκ, okay, ήταν καλό το μέρος, ήταν ωραίο. Okay. Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όχι. Σίγουρα όλα σηκώνουν. Είναι και χειμώνα. Ναι, τα πάντα μπορούν να διορθώνονται πάντα και τα λοιπά, αλλά νομίζω που αυτό που είδαμε σήμερα ήταν πολύ ωραίο. Αξίζει μια επίσκεψη. Δεν το συζητάμε, όποιος βρεθεί στην πόλη της Κέρκυρας. Οπότε θα κλείσουμε εδώ το βιντεάκι στην είσοδο-έξοδο. Να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές που έχετε κάνει. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Να σας πω ότι όταν πατάτε ένα like, όσοι πατάτε like, βοηθάει στην προώθηση των βίντεο γενικώς αυτών. Και θα σας αφήσω από το μόνο ρεπό της Κέρκυρας. Βγαίνουμε ακριβώς απ' έξω, είναι και τα κάποια άλλα κομμάτια της Παλαιόπολης. Αλλά κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σας.